Έρχομαι εδώ πέρα σήμερα σε πολύ ενδιαφέροντες καιρούς και σε καιρούς δημιουργικούς, αισιόδοξους για τη νέα πορεία της παράταξής μας και του κινήματός μας. Έχουμε τις εκλογές αυτήν την Κυριακή, έχουν μείνει πολύ λίγες μέρες. Υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα, ενδιαφέροντος πρώτα και πάνω απ' όλα του κόσμου, της κοινωνίας. Ο κόσμος κοιτάει ξανά προς τα εμάς, ενδιαφέρεται, ακούει. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πολιτικός διάλογος και από τους 6 υποψηφίους, πολιτισμένος, σοβαρός, με αρχές, με θέσεις. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Και το debate ήταν πραγματικά, νομίζω, πολύ καλό, πολύ σοβαρό. Καθένας προφανώς, προφανέστατα, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Μακάρι να ήταν και οι 6 υποψήφοι, μακάρι να συμμετείχε και ο Γιώργος Παπανδρέου σε αυτό το debate. Νομίζω θα ήταν ακόμη πιο χρήσιμο και θα εμπλούτιζε ακόμη περισσότερο όλο αυτό το διάλογο. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλο αυτό το οποίο γίνεται, όλο αυτό το θετικό κλίμα το οποίο υπάρχει για το χώρο μας, όλο αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει ξανά για το χώρο μας, είναι ευθύνη όλων μας και νομίζω και είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να το κάνουμε ξανά, να το μετουσιώσουμε σε θετική πορεία της παράταξής μας, για να μπορέσει να γίνει ξανά πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων. Για να μπορέσει να δυναμώσει ξανά, για να μπορέσει μετά από 10 χρόνια κατά συκοφάντησης, μετά από 10 χρόνια λαιλασίας, μετά από 10 πολύ δύσκολα χρόνια, πρώτα και πάνω απ' όλα για την πατρίδα, αλλά και για την παράταξη, να αρχίσουμε ξανά να έχουμε ανωδική πορεία και να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο, πρωταγωνιστική θέση στο πολιτικό σκηνικό. Φίλες και φίλοι, υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό κενό αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας. Έχουμε μία κυβέρνηση, έχουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει ήδη αρχίσει να υφίσταται τις φθορές, σοβαρές φθορές, από την αναποτελεσματική διαχείριση τόσο της κρίσης του κορονοϊού, όσο και των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Έχουμε δει ότι μετά από, ναι, την καλή διαχείριση του πρώτου κύματος, η κυβέρνηση επαναπαύθηκε στις δάφνες της, αυτοθαυμαζόμενη, και οδηγηθήκαμε με ολιγορίες στο δεύτερο κύμα, στο τρίτο κύμα, πλέον στο τέταρτο κύμα για τη μετάλλαξη όμικρον. Βλέπουμε να τρέχει μετά από τις εξελίξεις. Εμείς ζητούσαμε πιο σοβαρά, πιο καθολικά μέτρα ήδη από την πρώτη στιγμή, η αείμνηστη πρόεδρός μας, ο Ανδρέας Λοπέρδος. Εγώ ήμουν εισηγήτρια στο θέμα της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και είχα ψέξει τον κύριο Μητσοτάκη ότι το κάνετε πολύ αργά σε σχέση με την Ιταλία που το είχε κάνει 3 με 4 μήνες πιο πριν και το κάνετε πολύ περιορισμένα. Πάρα πολύ περιορισμένα. Θα έπρεπε να γίνει σε περισσότερες επαγγελματικές κατηγορίες. Έχουμε αυτή τη στιγμή τα σώματα ασφαλείας, την ελληνική αστυνομία, οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια που είναι μόνο για εμβολιασμένους, αλλά οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι ανεμβολιαστοί. Όμως η κυβέρνηση φοβήθηκε. Φοβήθηκε το πολιτικό κόστος περισσότερο από τον κορονοϊό. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Από την άλλη, έχουμε μία αξιωματική αντιπολίτευση που δεν έχει καταλάβει ακόμα ούτε γιατί έχασε, ούτε που βρίσκεται, ούτε ποια είναι η σοβαρότητα των καιρών και των καταστάσεων, που δεν έχει θέση, δεν έχει απόψεις και συνεχίζει, επειδή ακριβώς δεν έχει θέσεις συγκεκριμένες και απόψεις, να οδεύει προς τον λαϊκισμό και τον τυχοδιοκτισμό. Έλεγαν μέχρι χθες και κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι έπρεπε να είχε κάνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ευρύτερο. Και τώρα που πήρε αυτά τα μέτρα για τους άνω των 60, λένε ότι είναι αντισυνταγματικό, δεν πρέπει να γίνει. Αν ήταν ειλικρινείς και δεν ήταν υποκριτές σε αυτό το οποίο λένε, τότε θα είχαν πολύ απλά, αφού θεωρούν και πιστεύουν ότι είναι αντισυνταγματικό, να είχαν καταθέσει στη Βουλή ένσταση αντισυνταγματικότητας. Αλλά επειδή όλα είναι για το θεαθήνε
Και επειδή ο λαϊκισμός ρέει μέσα στο αίμα τους, το λένε μόνο στα τηλεπαράθυρα. Άλλωστε, νομίζω ότι η εικόνα του κύριου Πολάκη στη Βουλή χθες είναι χαρακτηριστική του γεγονότος ότι δεν βάζουν μυαλό. Δεν έχουν καταλάβει ούτε γιατί έχασαν και συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο. Άρα, τι μας μένει? Μας μένει ένα μεγάλο πολιτικό κενό, ένας μεγάλος πολιτικός χώρος και είναι τώρα η ευκαιρία, η μοναδική ευκαιρία αυτόν τον χώρο εμείς να τον ξανακαλύψουμε. Εμείς να μπορέσουμε να δώσουμε ξανά απαντήσεις στους Έλληνες πολίτες. Στην ταλαιπωρημένη, την κουρασμένη ελληνική κοινωνία μετά από 10 ολόκληρα χρόνια κρίσης και 2,5 χρόνια κρίσης του κορονοϊού. Τώρα μπορούμε με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα την οποία δείξαμε όλα αυτά τα χρόνια και στην οικονομική κρίση και στην κρίση του κορονοϊού. Τώρα μπορούμε λοιπόν εμείς να ξαναπαίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο με ευθύνη, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με καθαρές θέσεις και με όραμα στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία. Τι πρέπει να κάνουμε? Έχουμε τις εκλογές μας και οι εκλογές αυτές είναι βαθιά πολιτικές. Στις εκλογές αυτές, φίλες και φίλοι, πρέπει να πάμε και να ψηφίσουμε με πολιτικά κριτήρια, γιατί είναι κρίσιμες, όχι απλά για την παράταξή μας. Είναι ίσως μια τελευταία ευκαιρία, αλλά και για τη χώρα, για το πού θα πάει η πατρίδα μας. Στις εκλογές αυτές, λοιπόν, δεν πάμε για να ψηφίσουμε αν κάποιος είναι νεότερος, αν κάποιος είναι ομορφότερος, αν κάποιος είναι ψηλός, κοντός. Δεν πάμε για να ψηφίσουμε επειδή συμπαθούμε κάποιον περισσότερο από κάποιον άλλον. Δεν πάμε να ψηφίσουμε για το χθες. Δεν πάμε να ψηφίσουμε για τη δικαίωση ενός παρελθόντος. Όλα αυτά έχουν κριθεί. Έχουν περάσει πάρα πολλές εκλογές και όλα αυτά έχουν κριθεί. Στις εκλογές αυτές πάμε να ψηφίσουμε για το μέλλον μας. Πάμε να ψηφίσουμε για το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας, της χώρας μας, της παράταξής μας. Και γι' αυτό πρέπει να εκλέξουμε εκείνη την υποψηφιότητα η οποία θα μπορέσει να δώσει ελπίδα, προοπτική, ενότητα στην παράταξη. Προφανώς, προφανέστατα, εγώ δεν έχω έρθει εδώ πέρα ούτε να κάνω κήρυγμα ή υπόδειξη σε κανέναν από εσάς. Είστε όλοι πάρα πολύ έμπειρα στελέχη, έχετε πορεία στο χώρο, έχετε ιστορία. Εγώ βέβαια έχω τοποθετηθεί. Έχω πει από την πρώτη στιγμή, πριν καν αρρωστήσει η Μακαρίτισσα, η πρόεδρός μας, ότι θεωρώ ότι αυτός που μπορεί να δώσει προοπτική στην παράταξη είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Και το έχω πει γιατί θεωρώ ότι είναι εκείνος ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη δυνατή εμπειρία και εμπειρία σε πέτρινα και δύσκολα χρόνια, κάνοντας τις μεγαλύτερες τομές σε υπουργεία, όπως με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που άλλαξαν πραγματικά την πορεία πραγμάτων. Έχει τις πιο καθαρές θέσεις, ήταν πάντα εδώ και μπροστά στους αγώνες, πάντα εδώ και βεβαίως είναι μέλος της Ελληνικής Βουλής. Θα είναι μέσα στην Ελληνική Βουλή. Μέσα για να μπορεί να τοποθετείται και να δίνει αγώνες, να παρουσιάζει τη θέση μας και να κονταροχτυπιέται είτε με τον Μητσοτάκη είτε με τον Τσίπρα και να μην μιλάει δι' αντιπροσώπων και να μην υπάρχει διαρχία. Διαρχία, όλα αυτά τα έχουμε λύσει στο ΠΑΣΟΚ από το 1996. Τι χρειάζεται για να μπορέσει η παράταξη να προχωρήσει στο μέλλον μετά από αυτές τις εκλογές και με πρόκριμα αυτές τις εκλογές και να γίνει ξανά δυνατή? Και τι πρέπει να υπάρχει μέχρι και αυτές τις εκλογές? Πρώτον, καταρχάς, σε αυτές τις εκλογές πρέπει να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, η μεγαλύτερη δυνατή μαζικότητα. Καταλαβαίνετε όλοι πόσο διαφορετικό θα είναι το να συμμετέχουν
150.000 άνθρωποι και πόσο διαφορετικό είναι να συμμετέχουν 300.000 άνθρωποι. Το μεγαλύτερο δώρο για τον επόμενο πρόεδρο της παράταξης, όποιος κι αν είναι αυτός, είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του κόσμου. Πόσο μάλλον για την ίδια την παράταξή μας. Αυτές οι εκλογές, φίλες και φίλοι, δεν είναι και δεν πρέπει να είναι εκλογές μηχανισμών. Πρέπει να είναι εκλογές της κοινωνίας. Όχι για ένα μικρό, φοβικό, κλειστό κοινάλ, αλλά για ένα μεγάλο, εξωστρεφές, δυνατό ΠΑΣΟΚ που θα εκφράζει και θα απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία. Ήμασταν ένα κόμμα του 46% και βρεθήκαμε στο 6%. Αν θέλουμε να ξαναγίνουμε το μεγάλο εκείνο κόμμα, τότε πρέπει και οφείλουμε να απευθυνθούμε σε όλο τον κόσμο. Να απευθυνθούμε σε όλο τον κόσμο ο οποίος, αν θέλετε, δυσαρεστήθηκε από εμάς και πήγε και ψήφισε άλλα κόμματα. Η συντριπτική πλειοψηφία ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως 250.000 τουλάχιστον άνθρωποι με βάση τα στοιχεία έφυγαν στις προηγούμενες εκλογές και πήγαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία από τον χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Για να μην μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να απευθυνθούμε, όπως επίσης και στο 1.000.000 ψηφοφόρους που μετά το 2009 έμειναν στο σπίτι τους, έμειναν απλά στον καναπέ τους, απογοητεύτηκαν και δεν συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες. Στη βάση, στο λαό, στους πολίτες, δεν μιλάμε τώρα για τα στελέχη, τα πρωτοκλασάτα, είτε της Πειραιός, είτε της Κουμουνδούρου, ή για τους σεσημασμένους, αν θέλετε, ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν εδώ πέρα στις τοπικές οργανώσεις άλλων κομμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για αυτά τα στελέχη. Μιλάμε για το λαό. Σε αυτούς λοιπόν πρέπει να απευθυνθούμε και ειλικρινά. Εγώ θέλω να σας το καταθέσω γιατί μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου προκαλεί... Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχουν υπάρξει στελέχη και άνθρωποι στο κόμμα μας και ειδικά στα κεντρικά και στη Χαριλάου Τρυπού που λένε θέλουν να βάλουν περιορισμούς, θέλουν να μην ανοίξει η διαδικασία έξω. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μιλάνε για εξωθεσμικά κέντρα. Εγώ, φίλες και φίλοι, ποτέ, και το ξέρετε νομίζω όλοι καλά, ποτέ δεν έχω μασίσει τα λόγια μου. Πάντα μιλάω ξεκάθαρα και μιλάω και με ονοματεπώνυμα. Ποια είναι αυτά τα εξωθεσμικά κέντρα? Να μιλήσουμε σοβαρά. Εγώ μέχρι στιγμής ξέρετε τι έχω δει και είμαι ανοιχτή σε διάλογο, να κάνουμε μετά ένα διάλογο και να συζητήσουμε όσο θέλετε. Μέχρι στιγμής έχω δει ότι ο πολιτικός εκείνος, ο ηγέτης εκείνος, ο οποίος βάλεται συντονισμένα από ένα κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Αυτόν έχουν στοχοποιήσει. Με κάθε τρόπο, με μανία, με λύσα, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας τον έχει στοχοποιήσει, ξεκάθαρα. Επίσης, υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Κουμουνδούρου, που βγαίνουν απροκάλυπτα και αρθρογραφούν και μιλούν για συγκεκριμένη υποψηφιότητα, υπέρ συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Αναρωτιέμαι, αυτό είναι ή δεν είναι εξωθεσμική παρέμβαση? Γιατί πάντα πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα. Τα τσιτάτα, οι γενικολογίες, απλά οι τίτλοι, οι ωραίοι τίτλοι, προοδευτική διακυβέρνηση, λένε κάποιοι, πάρα πολύ ωραία. Τι πάει να πει προοδευτικό και ποια είναι προοδευτική δύναμη? Είναι προοδευτική δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω εδώ πέρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργήσε, πώς έκανε. Δεν θέλω να αναφερθώ. Δεν θέλω να μιλάω αρνητικά. Θέλω να μιλάω θετικά με βάση το τι λέμε εμείς και τι προτείνουμε εμείς. Άρα, πρώτα και πάνω απ' όλα, αναγκαία και ικανή συνθήκη για να δυναμώσουμε ξανά είναι η μαζική συμμετοχή του κόσμου. Και θέλω να καλέσω όλες και όλους σας σήμερα εδώ πέρα, ο καθένας από εσάς, με 2, 3, όσους περισσότερους φίλους μπορείτε, πηγαίνετε στις κάλπες σε αυτές τις εκλογές. Κινητοποιήστε όσο περισσότερο δημοκρατικό κόσμο μπορείτε. Τους θέλουμε πίσω όλους στο σπίτι τους. Δεύτερον,
σε αυτές τις εκλογές θα πρέπει να βγει εκείνος ο υποψήφιος, ο οποίος θα μπορέσει να έχει τη μεγαλύτερη καθαρότητα θέσεων και προτάσεων. Αυτό μας λείπει. Και αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, φίλες και φίλοι. Αυτά τα ίξις αφίξεις, αυτή τη θολούρα, αυτή την ιδεολογική απροσδιοριστία που ακόμη δυστυχώς έχουν πολλοί. Αυτές τις ίσες αποστάσεις που παίρναμε τόσο καιρό από έλλειψη αυτοπεποίθησης. Γιατί θέσεις είχαμε. Στίγμα είχαμε όμως. Και έπρεπε σώμη και καλά να πάρουμε ίση απόσταση και από τη μία μεριά, ίση απόσταση και από την άλλη. Εγώ έχω αυτοπεποίθηση. Και όλοι μας έχουμε αυτοπεποίθηση, φίλες και φίλοι. Και όταν έχεις μία θέση και μία πρόταση, τότε μπορείς να βγεις μπροστά και να μην φοβάσαι για το αν θα σε πουν ουρά είτε του ενός κόμματος είτε του άλλου. Το παράδειγμα, το πολύ πρόσφατο παράδειγμα, δεν θα επεκταθώ, απλά θα το αναφέρω. Του ποινικού κώδικα και της αυστηροποίησης των ποινών για τον βιασμό και ειδικά για τον βιασμό ανηλίκων, κάτι που η μακαρίτισσα, η Φόφη Γεννηματά το ζητούσε και κατήγγειλε την κυβέρνηση 2,5 χρόνια πριν, γιατί δεν τον φέρνουν και ειδικά με το Me Too και μετά. Αυτό ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω, γιατί ήμουν εισηγήτρια σε αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί ενώ υπερψηφίσαμε τα 158 από τα 175 άρθρα του νομοσχεδίου, γιατί έπρεπε να πούμε παρόν, γιατί έπρεπε να θολώσουμε το μήνυμα, γιατί δεν μπορούσαμε να πούμε ναι, σας καταγγέλουμε όμως που δεν το φέρατε νωρίτερα και τη δική μας πρόταση για την αναγνώριση των γυναικοκτονιών. Είναι ερωτήματα που όμως θολώνουν το μήνυμα. Σε αυτό το θέμα, ο μόνος που πήρε ξεκάθαρη θέση ήταν ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ακόμα περιμένω και θέλω να σας ομολογήσω ότι ως ειδική εισηγήτρια για το συγκεκριμένο ζήτημα, στεναχωρήθηκα γιατί δεν υπήρχε ξεκάθαρη τοποθέτηση από τους άλλους υποψηφίους. Ή γιατί δεν υπάρχουν άλλες ξεκάθαρες τοποθετήσεις για ζητήματα που κάνουν τζιζ και δεν τοποθετούνται. Για τα εθνικά μας θέματα. Γιατί εγώ δεν θέλω να δω ένα μοντέλο, το μοντέλο των Πρεσπών, να υπάρχει και να παίξει και στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Γιατί δεν υπάρχει μια καθαρότητα θέσεων και σε άλλα θέματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και σε αυτό πρέπει να υπάρχει μία διάβγεια και μία σαφήνεια. Τρίτο, και νομίζω είναι και το πιο σημαντικό από όλα, φίλες και φίλοι, ενότητα. Ενότητα, ενότητα. Σε αυτές τις εκλογές πρέπει και οφείλουν όλοι να διασφαλίσουν ξεκάθαρα την ενότητα του χώρου μας την επόμενη μέρα. Πρώτα και πάνω απ' όλα, την ενότητα του χώρου θα την εξασφαλίσετε και θα τη διασφαλίσετε όλοι εσείς. Όσο περισσότεροι συμμετέχετε στη διαδικασία, τόσο περισσότερο δεσμευμένοι είναι και είμαστε όλοι στην ενότητα του χώρου. Οφείλουν όλοι να πάρουν όρκο τιμής σε αυτό για το οποίο, αν θέλετε, η Φόφη Γεννηματά έδωσε τη ζωή της. Εγώ στην πρώτη κεντρική πολιτική, στην τελευταία, συγγνώμη, κεντρική πολιτική επιτροπή, είχα ζητήσει να υπάρχει ένα χαρτί το οποίο θα το υπογράψουν και οι έξι. Το οποίο θα το υπογράψουν όλοι. Να μου πείτε, μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, Ρενάντια. Ένα χαρτί θα μπορούσε να τους δεσμεύσει. Θα ήταν όμως μια σημειολογική, συμβολική κίνηση θέλησης, καλής θέλησης όλων των υποψηφίων από την πρώτη στιγμή, ότι ό,τι και να γίνει, εμείς θα είμαστε ενωμένοι την επόμενη μέρα. Η πολιτική, είστε πολύ έμπειροι, είναι και μία μάχη συμβόλων και συμβολισμών. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είμαι σίγουρη ότι στο χώρο μας δεν υπάρχουν άλλοι ραγκούσιδες να βάλουν υποψηφιότητα για πρόεδρο και να φύγουν την άλλη μέρα με ελαφρά πηδηματάκια. Είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ειλικρινά
ότι θα είμαστε όλοι μαζί, όποιος και να βγει την επόμενη μέρα. Όμως, είναι κάτι που απασχολεί τον κόσμο. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα και όλοι οι άνθρωποι, από το Κιλκής μέχρι την πατρίδα μου την Καλαμάτα, από την Πρέβεζα και τη Φιλιππιάδα, μέχρι και εδώ πέρα μου λένε όλοι, Νάντια, η ενότητα, να είστε όλοι μαζί μετά. Λέω αλίμονο. Αλίμονο, αν δεν έχουμε βάλει μυαλό από τα λάθη και από αυτά τα οποία μας πλήγωσαν και μας πλήγωσαν βαθιά στο παρελθόν. Και θα πω και κάτι ακόμα. Σε αυτές τις εκλογές, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το ζητάει ο κόσμος της παράταξης και το ζητάει γιατί είναι η ψυχή του αυτή, είναι σημαντικό να επανέλθει το όνομά μας και το σύμβολό μας, ο ήλιος του Πασόκ. Είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, είναι η ώρα. Το Πασόκ είναι ξανά εδώ, είναι ξανά εδώ και πρέπει όλοι αυτό που ζητάει η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου μας να το κάνουν πράξη. Αλλά και αυτό, μόνο ένας έχει βγει να το πει χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Εγώ πιστεύω ότι τελικά όλοι, κι ας μην το έχουν πει, ό,τι και να γίνει, στο τέλος θα ξαναφέρουν και το Πασόκ και τον ήλιο. Γιατί θα με ρωτήσετε ξανά, ρε Νάντια, θα λύσει μόνο αυτό το πρόβλημα? Ναι, το θέλουμε. Όλος ο κόσμος αυτό θέλει. Αλλά απλά και μόνο αυτό θα μπορέσει να μας ξανακάνει μεγάλο κόμμα? Ξέρετε, η πολιτική, όπως σας είπα και πιο πριν, είναι μία μάχη συμβόλων και συμβολισμών. Και η επαναφορά του ήλιου και η επαναφορά του Πασόκ είναι η καλύτερη δικαίωση μιας πορείας, μιας ολόκληρης πορείας, ενός χώρου που άλλαξε την Ελλάδα, που έδωσε φωνή και δύναμη στην περιφέρεια, στον μη προνομιούχο, στον αγρότη, στις γυναίκες, στους νέους, σε όλους. Και όσο κι αν πόνεσε, χτυπήθηκε, λιδωρήθηκε, αυτή τη στιγμή ο κόσμος βλέπει ξανά ότι η λύση έρχεται μέσα από αυτή την παράταξη. Και ναι, η επαναφορά του ονόματος είναι η δικαίωση μιας πορείας. Με τα σωστά και με τα λάθη. Με τα καλά και με τα κακά. Κρατάμε τα καλά και μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και είμαστε εδώ για το παρελθόν μας, περήφανοι για αυτό το παρελθόν, όχι όμως απλά και μόνο για αυτό το παρελθόν. Αυτό το παρελθόν μπορεί να λέει πολλά σε πολλούς από εσάς, ιδιαίτερα όταν τα μαλλιά λευκαίνουν. Στα νέα παιδιά όμως και στη νέα γενιά πρέπει κυρίως να απευθυνθούμε για το αύριο, για το μέλλον. Με παρακαταθήκη τις αρχές και τις αξίες μας πρέπει να διαμορφώσουμε τώρα εκείνη την οραματική πολιτική που θα δώσει απαντήσεις στους νέους για μια καλύτερη ζωή, για καλύτερους μισθούς, για δουλειά, για αξιοπρέπεια, που θα μιλήσει για τις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής, για την κλιματική αλλαγή, που θα μιλήσει για την ρομποτική, για την ψηφιοποίηση, για την τηλεεργασία. Έρχονται και σημαίνουν λιγότερες δουλειές. Και όλα αυτά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Που θα μιλήσει για το μεταναστευτικό, για το προσφυγικό. Και μιλάω στην περιοχή της Ελλάδας, στο νησί αυτό που έχει δοκιμαστεί περισσότερο από όλους, που έχει ταλαιπωρηθεί, που είχε ανοίξει την αγκαλιά του σε όλον αυτόν τον κόσμο, τον ταλαιπωρημένο κόσμο που ήρθε, που δοκιμάστηκε όμως από τις ασυγκράτητες, από τις απίστευτες ροές. Όλοι ξέρετε τι πάει να πει αυτό, πολύ καλύτερα από εμένα, και χρειάζεστε ξεκάθαρες απαντήσεις, ολοκληρωμένο σχέδιο, προκειμένου οι μόριες των 25.000 ανθρώπων να μην ξαναγίνουν, να μην υπάρξουν ξανά. Τόσο για όλους εσάς, όσο και για τους ίδιους αυτούς ανθρώπους. Δεν ακούμε. Κάτι έγινε. Έπεσε κάποια μπαταρία. Δεν έχω να πω πολλά ακόμα.
Δεν πειράζει, δεν χρειαζόμαστε τα μικρόφωνα. Δεν χρειαζόμαστε τα μικρόφωνα. Θα μιλήσω λίγο πιο δυνατά. Δεν έχω να πω πολλά ακόμα. Ούτως ή άλλως νομίζω πολύ χρησιμότερη όλων θα είναι η κουβέντα που θα κάνουμε και είμαι ανοιχτή σε ερωτήσεις από όλους. Και όσο δύσκολες θέλετε και όσο σκληρές θέλετε και προβοκατόρικες, γιατί όχι. Εγώ απλά αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι ναι, ο υπερδιπλασιασμός των ποσοστών μας, φίλες και φίλοι, είναι κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε. Όταν ο Λοβέρδος το έλεγε πριν από κάποιους μήνες, κάποιοι τον λιδωρούσαν. Τώρα που έχουμε ήδη αγγίξει με βάση τις δημοσκοπήσεις το 10 και 10 περίπου, 10 και, χωρίς εκλεγμένο αρχηγό, τώρα το βλέπουν και το βλέπουμε όλοι. Και αυτός ο διπλασιασμός των ποσοστών μας είναι κάτι που ναι, μπορούμε να το κάνουμε στις επόμενες εκλογές και στις μεθεπόμενες να γίνει αυτό που έγινε το 2012, αλλά από την ανάποδη. Να είμαστε εμείς ξανά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Με αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, όλοι μαζί, όλοι ενωμένοι, με μαζική συμμετοχή στις κάλπες και ναι, είμαι πολύ, πολύ, πολύ αισιόδοξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την καρδιά μου, είμαι εδώ πέρα να κάνουμε μια ωραία κουβέντα, όσο θέλετε. Να είστε καλά. Μπράβο.